στα ανατολικά της Λευκωσίας, στον παλιό δρόμο Λευκωσία-Αμοχώστου, 17 χιλιόμετρα περίπου από τη Λευκωσία και 28 από την Αμόχωστο. Στα βόρεια της Άσσας είναι η Αγκαστίνα, Μαραθόβουνος και η Μουσουλίτα. Βόρειο-ανατολικά ο Στρογγυλός, νότιο-ανατολικά η Βατηλή, η Λύση, η Κοντέα και στα νότια το Άρσος, Τρεμετουσιά, Μελούσια, Αγιά, Αφιένου. Στα δυτικά η Αφάνια πολύ κοντά, 1 χιλιόμετρο περίπου και η Τύμπου στα νότιο-δυτικά της Άσσας. Το όνομα του χωριού προέρχεται κατά μία εκδοχή από το άδεντρο και το άσκιο της περιοχής. Τα δέντρα ήταν πολύ λίγα και δεν υπήρχε σκιά. Η περιοχή ήταν άσκια χωρίς σκιά. Από το άσκια ή άσκια μετατράπηκε σε άσσια. Μια δεύτερη εκδοχή ότι το όνομα το πήρε από τα ασκιά που κατασκεύαζαν πολλοί κάτοικοι από τα δέρματα προβάτων και εγών. Μάλιστα έπιναν το κρασί με τα ασκιά οι ασιώτες. Ο Άγιος Σπυρίδωνας που ήταν επίσκοπος Τριμηθούντας με τα πολλά θαύματά του γεννήθηκε στην Άσσα. Του Τιμίου Προδρόμου είναι στην πάνω γειτονιά και ο Άγιος Γεώργιος στην κάτω γειτονιά. Χτίστηκαν ταυτόχρονα το 1861 μέσα σε 65 μέρες με εθελοντική εργασία. Η Εκκλησία της Παναγίας που είναι η αρχαιότερη βρίσκεται στα βόρεια δίπλα από το κημητήριο, ο Άγιος Θεόδωρος στα νότια της Άσσας και η Εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνος χτίστηκε με έξοδα του συγχωριανού μας του λαϊκού ζωγράφου Μιχαήλ Κάσαλου στην πάνω γειτονιά. Πάντα θα πόρεμουμε, άσχα που μας
σε γέννησες, Άσια που σ' αγαπούν.